Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ, Δημήτρης Καζάκης, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, στις 8 η ώρα το απόγευμα, θα μιλήσει σε ανοιχτή συγκέντρωση στην πλατεία Ομονίας με θέμα την εθνική ανεξαρτησία και την εθνική κυριαρχία. Πόσο θα ανέχεσαι τους εκβιασμούς και τα ψευτοδιλήμματα, θα ψηφίσεις αυτούς που διαιωνίζουν τα μνημόνια. ΕΠΑΜ. ΕΠΑΜ. Στηρίζουμε το συμφέρον μας, όχι τον ξένο. Δίνουμε φωνή στην οργή σου. Πάω λίγο να δω τι γίνεται στο ενιαίο παλαϊκό μέτωπο, γιατί περιμένουν και τον γραμματέα τους. Θα μιλήσει την ίδια μέρα που θα είναι στην Καβάλα ο Αλέξης ο Τσίπρας. Δεν θα είναι όμως ο Βαγγέλης ο Μαϊμαράκης. Συνεπώς δεν θα έχουμε τρεις αρχηγούς, θα έχουμε μόνο δύο αρχηγούς. Ο ένας θα είναι στην κεντρική πλατεία της Καβάλας, εδώ μπροστά μου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο άλλος θα είναι στην πλατεία Καπνεργάτη, αν δεν γίνει πια, μπορεί να γίνει και καμιά, φέρουν κάνα κουτσούμπα οι κουκουέδες και να πούνε θέλουμε εμείς το Καπνεργάτη. Λες Μιχάλη, Νικήτα, να συμβεί κάτι τέτοιο, καλημέρα. Εντάξει, παροδία είναι αυτές οι εκλογές, θα γελάσουμε. Έλα μου ντε. Έλα μου ντε. Αλλά άκουγα προηγουμένως όλα αυτά και θέλω να συμπληρώσω. Καταρχάς και πολιτευτής πρώτος στο ψηφοδέλτιο του ενιαίου παλαϊκού μετόπου. Και φυσικά τώρα ως κύριε πολιτευτά πρέπει να λέτε στον κόσμο τι θα κάνετε και τι επιλογή είναι αυτή το ΕΠΑΜ, τι ακριβώς μπορεί να αλλάξει. Γιατί άκουσες τον Άρη το Βέρο πριν από λίγο, αν τον άκουγες, ναι, που είπε ο κόσμος να ψηφίσει ή Τσίπρα ή Λαφαζάνη. Μας τρέλανε ο Άρης. Λέω τώρα, εδώ τώρα αυτό τι είναι, να μην χαθούν οι ψήφοι των αριστερών, να μην πάνε πουθενά άλλου. Ή στη Σκύλα ή στη Χάρβη. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα είναι δυνατόν να πάει κάποιος να του λες πήγαινε ή εκεί ή εκεί, δηλαδή, ή στη Δραχμή που δεν έχει μέλλον, δεν υπάρχει πρόγραμμα, του λες, ή στον Τσίπρα, ο οποίος εντάξει, επειδή το παλιό καθεστώς είναι αυτό που δεν πρέπει να επανέλθει, ας πάμε εκεί, το μη χειρόν βέλτιστον. Νομίζω ότι είναι δύο προοπτικές που πρέπει να τις επιλέξεις με πολύ βαριά καρδιά σε κάποια επίπεδα. Ναι, αν είσαι συνταξιούχος τώρα και στο έχουν κόψει, ρε παιδί μου, το 20άρικο πήρανε, το 30άρι πήρανε. Το 120 με πήραν εμένα. Το 120. Εσύ είσαι και υψηλόμισθος τώρα. Είναι και αυτά τα θέματα. Ναι, σιγά. Σε λίγο θα βλέπεις συνταξιούχο πάνω από χιλιάρικο και θα λες πάπα, αυτός είναι πλούσιος. Για γαμπρό θα τον έχουμε. Καλό αυτό, καλό, καλό. Πώς πάτε, για πες μου. Εντάξει, αγωνιζόμαστε. Ο καθένας από το δικό του, με το δικό του τρόπο. Και όσο θα πλησιάζουμε προς την παροδία αυτή που λέγονται, την έχουν βαφτίσει εκλογές. Γιατί δεν γίνονται εκλογές, οι εκλογές έγιναν. Έχουμε και πρωθυπουργό, έχουμε και 150 βουλευτές, αν δεν το έχετε υπόψη σας. Είχαμε δηλαδή, έστειλε η Κομισιόν τον Ολλανδό, τον Γενικό Διευθυντή της Tax Force, πριν από μερικές μέρες, τον Μάρτεν Περβέη, ο οποίος έχει την εντολή να συγγράφει νομοσχέδια για όλους τους τομείς δράσης, από τα φορολογία εισοδήματος, την αγορά εργασίας, έως και την ιατροφαρμακευτική πολιτική και το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Και θα δίνει λόγο στο Γιούγκερ, ούτε καν στον Πρωθυπουργό. Ενώ παλιά είχαμε τον Καουλάιτερ, τον Ράιχμπαχ, ο οποίος είχε συμβουλευτικό χαρακτήρα, τώρα μας έφεραν, προβιβάστηκε και μας φέραν τον Αγά. Ξέρετε, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία είχαμε τον Αγά και από κάτω είχαμε τον Κοτσάμπαση. Ο Αγάς νομοθετούσε, ο Κοτσάμπασης απλά εκτελούσε. Λοιπόν, έτσι ο κύριος Φερβέη μαζί με τα 150 στελέχη του είναι πλέον ο πρωθυπουργός της Ελλάδος. Απλά οι άλλοι θα είναι διαχειριστές των νομοθετημάτων, τα οποία θα τους τα δίνει, ναι, τώρα θα υποχρεωμένοι θα να τα υπογράψουν. Ναι, αυτά τα γνωρίζουμε, τι εστί μνημόνιο, το ξέρουμε. Το ζήσαμε και τα προηγούμενα 5 χρόνια, το ζήσαμε τώρα και τους 7 μήνες. Τώρα θα το ζήσουμε τώρα. Και τους 8 μήνες και τους 9 μήνες τώρα, Μέη χωρίς τον Τσίπρα και σε πορεία εκλογών. Εγώ θέλω να ξέρω, ο Δημήτρης ο Καζάκης, αν αυτά τα οποία πρεσβεύει περί εξόδου της χώρας από το ευρώ και στο εθνικό νόμισμα, αν μπορούμε να σταθούμε και αν αυτή η διαδρομή έχει βάση, ουσία και προοπτική. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Γιατί, ναι, εκεί πέρα πάνω γίνεται όλος ο ντόρος. Ναι.
Εδώ θέλω να. Και να πώς πω... πάτε στις περιοδίες, να μου πεις. Πού ήταν τώρα, πού θα πάει αύριο, δηλαδή. Ήταν Κρήτη, Αγρίνιο, Μεσσηνία, στα Γιάννηνα, νομίζω πρέπει να είναι, δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω το πρόγραμμα μπροστά μου. Κάθε μέρα έχει περιοδίες. Μιλάει. Θα έρθει εδώ, θα πάει στα Σέρα, θα κατέβει Θεσσαλονίκη. Εντάξει, είναι φουλ το πρόγραμμα του. Επικαθημερινή βάση. Αλλά εδώ, επειδή ακούγαμε εκείνο το περιβόητο που μας είπε ο Τσίπρας, το Τίνα, το There is not, not alternative. Δηλαδή δεν υπάρχει διέξοδος. Αυτό είναι λάθος. Για μένα το σωστό είναι δεν υπάρχει τρόπος να μην υπάρχει τόπος. Και επειδή μου είπατε για το εθνικό νόμισμα, εγώ δεν θα αναφερθώ στις 70 χώρες που έχουν μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο φτιάξανε δικό τους νόμισμα και πάνε μια χαρά. Δεν θα αναφερθώ σε αυτές. Θα αναφερθώ στα παραδείγματα τα δικά μας. Να πάμε λοιπόν στην εποχή του 1932, όπου τότε ο Βενιζέλος κήρυξε χρεοστάσιο. Μέσα σε έκανε την δραχμή, το εθνικό νόμισμα, και μέσα σε 4 μήνες δημιουργήθηκε αποθεματικό 800 εκατομμύρια, τεράστιο ποσό για εκείνη την εποχή, και ιδρύθηκε το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων με πρόεδρο ένα συντηρητικό γνωστό, τον Παναγιώτη Κανελόπουλο. Ναι, μας το έχεις ξαναπεί αυτό. Αυτές οι συνθήκες επί Βενιζέλου, ένα λεπτάκι Μιχάλη, μπορούν να μεταφραστούν και να μπορούμε να τις συγκρίνουμε με τις συνθήκες σήμερα όπως ζούμε? Βεβαίως. Οι συνθήκες, να πω και κάτι ακόμα. Υπάρχει και μια χώρα η οποία στο εθνικό της νόμισμα παρουσίασε μια φοβερή βιομηχανική ανάπτυξη, πρωτογενή τομέα, υπερπαραγωγικό, σε σημείο μάλιστα που ενώ προέρχονταν από έναν εξοντοτικό εμφύλιο και έναν παγκόσμιο πόλεμο, σε σημείο μάλιστα να έχει άνοδο στο ΑΕΠ της 17% το χρόνο. Λοιπόν, όταν αυτή η χώρα είχε κατοίκους που είχαν 2 σπίτια και ένα παραθεριστικό και 3 αυτοκίνητα και αγοράζαν και ένα σπίτι στον γιο ή στην κόρη που πατρεύονταν, εγώ θέλω να γυρίσω σε εκείνη τη χώρα. Που είναι η Ελλάδα. Αυτό είναι το παράδειγμα. Ωραία. Έχουμε δηλαδή παραδείγματα που ενώ... Κάντε λοιπόν τη διαφορά να πείσετε τους αναποφάσεις τους που είναι πάρα μα πάρα πολύ στο εκλογικό σώμα, Μιχάλη. Κοιτάξτε, τώρα, αυτό είναι το δίλημα. Γιατί ο άλλος που θα πάει στην κάλπη τελευταία στιγμή θα ρίξει ό,τι να είναι αν δεν όταν έχει πιστεί. Όταν έχεις έναν πρωθυπουργό, έναν αρχικό κόμματος, ο οποίος γίνεται πρωθυπουργός και σου λέει ψέματα, τότε εσύ, δεχόμενος το ψέμα σου, το ψέμα που σε είπε, δυσανασχετείς. Έτσι. Όταν πας να τον ξαναψηφίσεις, τότε είσαι ηλίθιος. Αφού σε είπε μία φορά ψέμα, δεν θα σε ξαναπεί. Άρα είσαι, τι να πω, εντάξει, βλάξ, όπως το είπες. Βλάξ. Να μην πω το... Να καλημερίσουμε και την κυρία Σοφία που είναι εδώ κοντά μας. Σοφία μου, καλημέρα. Εύχομαι καλή επιτυχία στον κύριο Νικήτα. Ευχαριστώ, Σοφία. Βεβαίως όμως, μην τα λες αυτά, αγαπητέ μου κύριε Νικήτα. Ξέρεις πολύ καλά ότι ο Γκαζάκη δεν θα τον προβάλλει κανένας. Αυτά τα συστημικά κανάλια δεν θα τον δεχτούν καμιά φορά. Προβάλλουν το Λαφαζάνι όλη μέρα, το Λεβέντι. Είναι πολύ μεγάλο. Δεν πρέπει να ακουστεί τίποτε άλλο εκτός από τη συγκεκριμένη άποψη. Εκτός από το μνημόνιο, τίποτα άλλο. Όλα τα κόμματα είναι μνημονιακά πλέον. Αυτό που λένε, ακόμα το λέει και ο αγαπητός κύριος Δηληγιάννης, να μας πούν, λέει, τα προγράμματά τους, τα κόμματα. Συγγνώμη, ποια προγράμματα? Δεν μπορούν να πούνε, κυρία Σοφία, κανένα πρόγραμμα. Δεν μπορούν να πούν κανένα πρόγραμμα για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί εφαρμόζουν τα προαποτούμενα του μνημονίου. Το μόνο πρόγραμμα που έχουν, άκουσε με λίγο. Το μόνο πρόγραμμα που έχουν είναι μία λέξη. Η λέξη αυτή λέγεται μόνο. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία λέει πάει η Ελλάδα μπροστά, ο Δε ΣΥΡΙΖΑ λέει μόνο μπροστά. Ένα μόνο έχουν βάλει, τίποτα άλλο. Κάνετε ένα λάθος. Εγώ δεν κάνω λάθος. Είναι προγράμματα. Ποια? Δηλαδή αυτό το τρίτο μνημόνιο που λένε είναι πρόγραμμα. 1, 2, 3, 4 πρέπει να εφαρμοστούν κατά γράμμα. Αυτό είναι το πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθήσουμε την επόμενη τριετία. Δεν έχουν να μας πούν κανένα απολύτως πρόγραμμα. Αυτό λέω, το ίδιο δεν λέω, συμφωνούμε δηλαδή. Ακριβώς. Δεν συμφωνούμε σε αυτό που σας είπα. Πρόγραμμα άλλο. Και επίσης θέλω να πω κάτι.
μου κάνει εντύπωση, γιατί εμείς οι Έλληνες είμαστε και του καναπέ. Ενώ ψηφίσαμε 62% δημοψήφιση στο δημοψήφισμα όχι στα μνημόνια, μας παρουσιάζουν και τις δημοσκοπήσεις ότι 80% λέμε ναι στα μνημονιακά κόμματα. Ναι, εντάξει, εντάξει. Εντάξει, είναι να τρελαίνεσαι. Να προσθέσω, συγγνώμη, να προσθέσω και εγώ κάτι πάνω σε αυτό. Οι δημοσκόποι, όταν ήταν πριν βγουν τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος, τι λέγανε? Μία μονάδα μπροστά το ναι, μισή μονάδα το όχι. Τελικά βγήκε το όχι με 22,5 μονάδες. Και θα κάτσω εγώ να πιστέψω αυτά που με λένε. Περιμένετε, περιμένετε. Για να σας πω, να μην κουράζεστε, πόσο στημένα είναι τα πράγματα. Είναι βέβαια. Γιατί εδώ αυτή τη στιγμή δεν ψάχνουμε για πολιτικούς, να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Η πολιτική είναι μία, τα μνημόνια είναι εδώ, τα προγράμματα λιτότητας είναι εδώ, κουμάντο κάνουν οι ξένοι και εμείς απλώς μας καλούν να επιλέξουμε τους διαχειριστές. Τώρα εσύ Σοφία, άλλες εποχές δεν θα σούνα στο ραδιόφωνο, θα σούνα τώρα δίπλα στην Τώρα, την περίμενες. Έτσι δεν είναι? Εγώ την Τώρα, άμα θα την έβλεπα τώρα, θα τη ρωτούσα το εξής. Γιατί μετά από τα μνημόνια γίναμε και πιο σοφοί. Ξεχνάμαστε και περισσότερο, διαβάζουμε περισσότερο και είμαστε για να είμαστε και πιο ενημερωμένοι για να μην μας δουλεύει. Έτσι είναι, συμφωνώ. Λοιπόν, θα τη ρωτούσα το εξής. Εσύ, κορίτσι μου αγαπητό, πότε δούλεψες στη ζωή σου και πού? Αυτό είναι. Μόνο. Πότε δούλεψες και πού, εκτός από τα γραφεία του πατέρα σου και όλα αυτά τα που έγινες και στην Αθήνα δήμαρχος, που λένε ότι δεν κυβέρνησε και υπουργός εξωτερικών ήταν και παντού ήταν. Πού δούλεψες, πες μου, πού έχεις ένσημο και έχεις όλα αυτά τα λεφτά? Και το Χριστοφοράκο το πηγάδευσε. Και το Χριστοφοράκο το πηγάδευσε, πες το κι αυτό. Είναι γνωστή η διασύνδεση της οικογένειας Μητσοτάκη με τη Siemens. Τώρα μην τρελαθούμε, άσε αυτό. Αυτό το ξέρουν και οι παιδιές. Επειδή είπες προηγουμένως ότι καθόμαστε και διαβάζουμε, άκου και ένα καινούριο, κυρία Σοφία, γιατί πήρα, κάθισα και διάβαζα όλο το τρίτο μνημόνιο. Και στη σελίδα 44, άμα το πάρεις, δεν είναι μόνο ένα μνημόνιο, είναι δύο, κυρία Σοφία. Είναι, γιατί τι μας λένε, που δεν έχουν δύο, είναι και ένα τέταρτο μέσα μνημόνιο. Άκου το, συγγνώμη, άκουσε το τέταρτο μνημόνιο. Λοιπόν, μας είπαν ότι αυτό το τρίτο μνημόνιο είναι για 3 χρόνια. Συγγνώμη, από σήμερα μέχρι το 19 είναι 4 χρόνια. Λοιπόν, έχει το μνημόνιο μέσα ένα προϋπολογισμό από το 18 μέχρι το 19 της τάξης της σύγκρισης. Μην κουράζεσαι, κύριε Νικήτα, τα έχουμε πει επανειλημμένως. Άρα είναι τέταρτο μνημόνιο μέσα στο τρίτο. Και το δεύτερο, το πρόγραμμα έπρεπε να ισχύσει μέχρι το 2022. Σοφία. Όπου υποτίθεται το χρέος θα κατέβαινε στο 110. Σοφία. Δηλαδή τελείωναν τα δύο πρώτα μνημόνια το 2022. Αυτό θα πάει το 2042. Είναι απλά τα πράγματα, μην κουράζεσαι. Ναι, με πόσο το 100% στο ΑΕΠ χρέος, με 250% στο ΑΕΠ χρέος. Έτσι, κοροϊδεύουν τον κόσμο. Σοφία. Και επίσης θα ήθελα να πω το για τον κοινό. Προσπαθούν κάποιοι να μας πείσουν ότι ο κύριος Μημαράκης είναι μεγάλος. Ένα λεπτάκι, πριν πας στο Μημαράκη, αυτό τώρα που συζητάτε, δεν θα ήταν καλό, που λένε εδώ και οι ακροατές, να υπάρξει και ένα mini debate μεταξύ Λαφαζάνη και Καζάκη, Καζάκη και Λαφαζάνη, περί άλλης εναλλακτικής διεξόδου από την οικονομική Όχι, κρίση? Όχι, μας έχει δηλώσει ο κύριος Λαφαζάνης ότι είμαστε πολλοί πατριώτες. Και αυτοί δεν θέλουν τόσο πατριωτικό τέτοιους ανθρώπους με τέτοια πατριωτικά συστήματα. Αυτή ήταν η δήλωσή του. Θέλετε να τη βγάλω στο διαδίκτυο, έχει πει ήδη. Βράδυ τον Λαφαζάνη. Δεν σου κάνει εντύπωση ότι όλοι έχουν δώσει εντολή, και το ξέρω πολύ καλά, να προβάλλουν Λαφαζάνη και Ζωή? Αυτούς τους οποίους κατηγορούσαν όταν ήταν στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι το μπλοκ της Δραχμής, το λόμπι της Δραχμής, και ότι θα κατέστρεφαν την Ελλάδα. Για να μην ενδυναμωθεί ο Καζάκης τώρα, το λες αυτό? Ξέρεις γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί δεν θέλουν να αποκόψουν την πρωτιά, όχι την πρωτιά, την πρωτιά την έχει σίγουρα ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά την οποιαδήποτε αυτοδυναμία του, για να βάλουν τα δύο διαπλεκόμενα μέσα το ποτάμι. Γιατί παίζει για την επιβίωσή του οι ανεξάρτητοι Έλληνες, θα παίξουν πολύ για να μπουν στη Βουλή. Το ποτάμι, τη Φόφη. Για να μπουν το ποτάμι και το Πασόκ. Και να έχουν αυτά είναι, γιατί δεν τα λέμε, και για να έχουν οι ταβαντζίδες πάλι το χέρι στη χώρα. Όπως το είχαν τόσα χρόνια. Γιατί δεν θέλουμε να τα πούμε. Γι' αυτό γίνεται αυτές οι εκλογές τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και προσπαθούν να μας πείσουν ότι ο κύριος Μημαράκης είναι ένας πολύ μεγάλος ηγέτης. Από πού προκύπτει αυτό στη σκληροδρομία του, μπορείτε να μου πείτε? Και αφού είναι τόσο μεγάλος ηγέτης,
Εδώ μπροστά μου έχω ένα έγγραφο. Ήθελα να μην το πω, θα το πω. Λέει αφήνω 3 Φεβρουαρίου του 2015. Αριθμός πρωτοκόλλου 687. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Προς τον κύριο πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων. Για του κυρίου Υπουργού της Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αθήνα. Εδώ έχει μεγάλες ευθύνες και η πρόεδρος της Βουλής γιατί το απέκρυψε αυτό το έγγραφο. Σας υποβάλλω με λέει λόγω δική σας αποκλειστική αρμοδιότητα της Βουλής δηλαδή. Περί αξιολόγηση του συντάγματος, τάδε ένα τάδε, περί ποινικής ευθύνης υπουργών. Ποινική δικογραφία που μας υποβλήθηκε από τον εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθορά της εισαγγελίας αφετών Αθηνών, ο οποίος απειλήθηκε κατόπιν διαβίβαση σε αυτόν από εμάς ποινικής δικογραφίας που σχηματίστηκε μετά προκαταρκτική εξέταση που διενήργησε ο εισαγγελέας αναθεωρητικού δικαστηρίου Αθηνών και σχετικού πορίσματος αυτού κατά τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας για το σκάνδαλο των υποβρυχίων του 2015. Οι τέσσερις λοιπόν είναι, ο ένας είναι στη φυλακή. Αποστόλου Αθανασίου Τζοχατζόπουλου, δηλαδή το έγγραφο αυτό ζητάει την άρση της ασυλίας. Του Γιάννου Παπαντονίου, Ευάγγελου Μεϊμαράκη και Ευάγγελου Βενιζέλου. Γιατί ο κύριος Μεϊμαράκης, αφού το ήξερε, δεν ζήτησε ο ίδιος του την άρση της ασυλίας του, ώστε να πάει να διευκρινιστεί αυτή η υπόθεση και τώρα έρχεται να ζητάει να τον κάνουμε πρωθυπουργό. Γι' αυτό και έγινε, πρόεδρος της... αυτή τη χώρα. Περίμενε λίγο κυρία Σοφία, γι' αυτό και έγινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κατ' εντολήν των Γερμανών. Και κατήργησε και το καταστατικό του κόμματός του. Κατήργησε το καταστατικό του κόμματός του. Πού τους ξέρουνε και τους βρίσκουνε βρε αγάπη μου γλυκιά. Πού τους βρίσκουν όλους και αμέσως τους κάνουνε προέδρους αρχηγών κομμάτων, τους βάζουν σε θέση. Εντολή των Γερμανών ήταν. Εντολή των Γερμανών, γιατί κυρία Σοφία περιμένουνε την αποδυνάμωση του Τσίπρα μετά τις εκλογές και την αποπομπή του. Γιατί οι ίδιοι οι Γερμανοί θα επιδιώξουν την αποπομπή του όπως κάνανε με το ΓΑΠ. Γιατί τη δουλειά του την έκανε. Έφερε το τρίτο μνημόνιο και ένα μίνι τέταρτο μέσα στο τρίτο. Και έκανε τη δουλειά του. Αυτό θα γίνει. Αυτό όμως βρε παιδάκι μου λέω όλους τους έχουν καταγεγραμμένους και αμέσως την κατάλληλη στιγμή τους βάζουν και τους κάνουν έστω και αρχηγούς κομμάτων και προσπαθούν εδώ τώρα όλοι μαζί οι Γερμανοί και ντόπιο κατεστημένο να μας τους παρουσιάσουν αυτού. Ο ίδιος σου έπρεπε να ζητήσει την άρση της ασυλίας του ή να διευκολυθεί, γιατί δεν λέμε ότι είναι ένοχος, να ζητήσει να διευκολυθεί αυτή η υπόθεση για τα υποβρύχια. Όμως δεν παραγράφεται αυτό το αδίκημα γιατί είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε συνεργασία μαζί με τον Βουλγαράκη και τον Λιάπη. Δεν παραγράφεται αυτό το αδίκημα. Και θυμήθηκα το 2010 που τον έλεγε ο Καραντζαφέρης μέσα στη Βουλή μπροστάντα, το θυμάσαι. Ναι, ακριβώς. Ναι. Μπροστάντα τον έλεγε. Όλα καλύφθηκαν. Και σήμερα μας καλούν να ψηφίσουμε να τον κάνουμε πρωθυπουργό της χώρας. Ακούστε πράγματα, είμαστε τρελοί εδώ στην Ελλάδα. Εδώ απαντάει ο Γκάτσος. Εγώ θα τελειώσω με το στίχο του Γκάτσου. Όχι, θα τελειώσει, θα μας πεις τι θα ψηφίσεις. Με τίποτα από όλα αυτά που λέω πρέπει να γίνομαι κατανοητή, έτσι. Όχι, δεν γίνεσαι κατανοητή. Αναποφάσιστη. Πάρα πολύ κατανοητή. Αναποφάσιστη είσαι. Καθόλου αναποφάσιστη δεν είμαι. Θα ψηφίσω μικρό κόμμα. Α. Θα ψηφίσω τον πιο καθαρό. Μάλιστα. Λοιπόν, και συνεχίζω, απαντάει ο Γκάτσος. Έλα λέει τη θάλασσα στεριό. Εγώ λέω έλα Έλληνα, γίνε στεριό. Και του πελάγου μπόρα, το φοβερό σκουπιδαριό να διώξεις από τη χώρα. Έλα βρε Έλληνα, γίνε στεριό. Σήκω από τον καναπέ, άσε τον φραπέ. Ξύπρα επιτέλους που σε κοροϊδεύουν 10 οικογένειες μέσα σε αυτή τη χώρα και οι προστάτες τους έξω. Που τους προστάτευαν επί 40 χρόνια. Και δώσε εσύ τη λύση με την ψήφο σου. Διώξε το φοβερό σκουπιδαριό από τη χώρα. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε και για την απαγγελία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έχουμε ακροατές που έχουν και ποίηση μέσα τους. Και καλλιτεχνία μέσα όλοι τους. Την έχουμε. Εντάξει, όλοι... μην το λες, δεν την έχουμε όλοι. Ο περισσότερος κόσμος είναι μαμ, κακά και νάνι. Δεν. Τηλεόραση, υπολογιστής τηλεόραση. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Μα άκουσέ με που σου λέω. Όποιος έχει ποίηση σκέπτεται. Και όποιος σκέπτεται δεν είναι και τόσο ασφαλής για το σύστημα. Το σύστημα θέλει πρόβατα, δεν θέλει. Τώρα αυτούς να μην πω γιατί είμαστε στο ραδιόφωνο. Γαυγίζουν και λίγο. Του Σουρή που μιλούσε για σκατά. Τέλος πάντων. Θα πω όμως κάτι πολύ σημαντικό. Έκανα μια μικρή μελέτη και την έφτιαξα σε ένα YouTube και την ανέβασα, τη μοίρασα σε όλους τους φίλους μου στο διαδίκτυο, την έστειλα και σε εσάς. Τι λέει αυτή η μελέτη για την αποχή? Λοιπόν, λέει ότι
με αποχή 15,5%, το πρώτο κόμμα παίρνει 115 βουλευτές. Με αποχή 58%, προσέξτε, το πρώτο κόμμα παίρνει 129 βουλευτές. Δηλαδή, κοντά στο 60% αποχή, παίρνει 14 βουλευτές παραπάνω. Λοιπόν, χωρίς τους 50, μιλάμε πάντα για τους 250, και με μηδέν αποχή, παίρνει 104 έδρες το πρώτο κόμμα. Γιατί μοιράζονται 250 έδρες και στα υπόλοιπα κόμματα που μπαίνουν μέσα. Τι μας δείχνει αυτό? Ότι πρώτον, δεν έχουν, με λιγότερη αποχή, δεν έχουν τη δυνατότητα να συμπράξουν και να κάνουν συμμαχίες κομματικές. Και δεύτερον, δεν έχουν τη δυνατότητα της αυξημένης πλειοψηφίας για να περνάνε μνημονιακούς νόμους. Γιατί για να περαστεί ένας μνημονιακός νόμος, θέλουν τα 2/3 της Βουλής. Δηλαδή θέλουν 200 βουλευτές. Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Αυτή ήταν και η εντολή των Γερμανών. Γι' αυτό και οι Γερμανοί δεν πάτησαν πόδι για τις εκλογές. Μάλιστα τις προμοντάρανε κιόλας, αλλά υπό μία προϋπόθεση. Να μην υπάρχει κανένα κόμμα το οποίο να μιλάει για εθνικό νόμισμα, για εθνική ανεξαρτησία, για τον κατακτητή και όλα αυτά. Λοιπόν, και έτσι έχουν αυτά τα κόμματα, όλα σήμερα είναι μνημονιακά. Όλα τα κόμματα έχουν καταργήσει το Σύνταγμα, έχουν στη θέση του φέραν το μνημόνιο, γι' αυτό και δεν πρέπει να ορκίζονται στη Βουλή στο Σύνταγμα, αλλά στο μνημόνιο. Κατήργησαν τον κανονισμό της Βουλής, το είδαμε με την Κωνσταντοπούλου, κατήργησαν τον κανονισμό των κομμάτων, τον ίδιο το είδαμε με το Μημαράκι. Αν δηλαδή, Μιχάλη, πέρα από τις καταγραφές που κάνεις και τις αδυναμίες έτσι όπως τις καταγράφεις, αν δηλαδή είχε τον ίδιο χρόνο που έχουν τα στελέχη του Λαφαζάνη, που είναι ένα νέο κόμμα το οποίο ιδρύθηκε. Αν είχαν τον ίδιο τηλεοπτικό χρόνο στα μεγάλα κανάλια και στην κρατική τηλεόραση, το είχε και το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο, το ΕΠΑΜ, πιστεύεις τώρα ότι θα παίζατε σε ποσοστά και θα μπαίνατε και στα γκάλοπ και στις μετρήσεις? Βέβαια. Εδώ με έκλεισε ο Τάσος ο Μαρκουλίδης. Δεν μας έβαλε στην ημερίδα του πόρταλ. Στον Καβάλα πόρταλ δεν μας έβαλε. Μάλλον το έκανε κατά λάθος, δεν ξέρω. Και μας έβαλε το Καβάλα News. Έτσι. Κατά λάθος έγινε, αλλά το λέω σαν παράπονο. Ναι. Καταλαβαίνετε τώρα ότι όλοι κάθονται να φάνε σάπιο φαγητό από ένα τραπέζι. Άνοιξε ρε παιδάκι μου να πούμε, πάνε στο μπουφέ που έχει ψυγείο μέσα να πούμε. Άνοιξε να πάρεις φρέσκο φαγητό. Και κάθονται ναι, πάντως, και έχετε καλό timing στην εκδήλωση της Παρασκευής. Το ζήτημα είναι αυτό που είπες και εσύ πριν, ότι θα πρέπει τα μέσα και τα περιφερειακά και τα πανελλαδικής εμβέλειας να δώσουν τον χρόνο που πρέπει όταν το ζητάτε και να περάσετε και να πείτε αυτά τα οποία πρεσβεύετε, όπως κάνουμε και με τους υπόλοιπους των υπολείπων κομμάτων. Νομίζω ότι εκεί στο διάλογο θα κριθεί η όλη η κατάσταση και όχι στους μονολόγους. Ναι, φυσικά. Εκεί είναι, είμαστε το μόνο κόμμα που έχουμε πρόγραμμα. Πρόγραμμα τι θα γίνει μέρα με τη μέρα. Και να το επαναλάβω, την πρώτη μέρα που θα γίνει κυβέρνηση, το ΕΠΑΜ, την πρώτη μέρα κιόλας, κατευθείαν εισαγγελείς, ορκωτοί λογιστές, κάτω τα μολύβια στις τράπεζες, χωρίς να κλείσουν, ανοιχτές οι τράπεζες, γιατί όλο το χρήμα είναι εκεί πέρα μέσα. Και θα σας πω τώρα, μπήκα αυτές τις μέρες μέσα στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Όποιος με ακούει μπορεί να το βρει. Μας λένε πού θα τα βρείτε τα λεφτά, πού θα τα βρείτε. Λοιπόν, είναι μέσα στην Τράπεζα της Εθνικής στην τράπεζα της Ελλάδος. Πηγαίνετε λοιπόν, γράψτε Τράπεζα της Ελλάδος, πατήστε αριστερά στατιστικά, πατήστε μετά χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς, πατήστε μετά χρηματοπιστωτικοί λογαριασμοί Τράπεζα της Ελλάδος, πατήστε ενεργητικό και θα βρείτε αποθεματικά σε νοπό χρήμα, 76 δισεκατομμύρια. Συν 56 δις που είναι τα ομόλογα που έχει στα χέρια της η τράπεζα, που είναι ομόλογα Λουξεμβούργου και Αγγλίας. Λοιπόν, χρήματα υπάρχουν, αλλά τα έχουν κρατημένα στα χαρτοφυλάκια. Εγώ πάντως ξέρω ότι 25 δις ξαναπαίρνουν οι τράπεζες, αναχρηματοδοτούνται ξανά, ενώ τις είχαμε ξανά αναχρηματοδοτήσει, τις είχαμε ξεκοκκινήσει και ξανά μανά τα ίδια από την κυβέρνηση του Τσίπρα. Χρεωνόμαστε εμείς όμως, έτσι. Φυσικά, ποιος άλλος, ο κυρίαρχος λαός. Γιατί αυτά τα 86 δις τώρα που λένε ότι θα μας δώσουν,
Αν τα προσθέσουμε πάνω στα ήδη υπάρχοντα 324, πάμε 400 δις χρέος. Το ζήτημα, κύριε Νικήτα, είναι αν θα καταφέρετε εσείς να κάνετε αυτό που έλεγε και ο Τσίπρας προεκλογικά, ότι θα τις βάλει κάτω τις τράπεζες και θα, αφού έχουν κρατικό χρήμα και έχουν αναχρηματοδοτηθεί, θα λειτουργούν υπέρ των πολιτών. Σε αυτή την προσπάθειά του 7 μήνες δεν τα κατάφερε, ξέρετε. Δεν κατάφερε ούτε το Στουρνάρα να πάει στην Επιτροπή της Βουλής. Και φυσικά, όπως λέτε και εσείς, υπάρχει πολύ χρήμα που αν ήθελε ο Στουρνάρας έδινε για να πληρωθούν και κάποιες δόσεις. Τα θυμάστε. Μα ποτέ δεν έχουν κλείσει τράπεζες τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Πόλεμο, μπήκαν οι Γερμανοί και κλείσανε για μια εβδομάδα. Και εδώ θα τις έχουν, λέει, μέχρι και το 15, μέχρι τέλος του 15 και αρχές του 16. Ναι, λέω τώρα. Να ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Γιατί δεν ρωτάνε, που ρωτούσαν χθες οι δημοσιογράφοι τον Τσίπρα, που είναι κατευθυνόμενοι, είναι φοβερό. Δεν το ρωτάνε. Ξέρετε τι έγινε με την Επιτροπή Αλήθειας? Μπορείτε να μας πείτε ποιο είναι το πόρισμα της Επιτροπής Αλήθειας? Συγκλονιστικό, το έχει βγάλει ο Γιώργος ο Κασιμάτης. Το έβγαλε στο διαδίκτυο και υπάρχει και μέσα στο blog του Γιώργου του Κασιμάτη. Που λέει όλο το χρέος είναι παράνομο γιατί είναι προϊόν απάτης. Είναι παράνομο γιατί είναι, προέρχεται από ανακεφαλαιοποιήσεις τόκων, κεφαλαιοποιήθηκαν τόκοι και τοκίζονται οι τόκοι που έγιναν κεφάλαιο. Δηλαδή με λεπτομέρειες το λέει κιόλας ο άνθρωπος. Ένας δεν το ρώτησε τον κύριο Τσίπρα να του πει τι είναι το περιουσιολόγιο, ρε παιδιά. Τι είναι? Διάβασε, ρώτησε κανένας τι είναι το περιουσιολόγιο? Ξέρετε τι είναι? Όπως είναι το κτηματολόγιο αυτό που πολύ σωστά είπανε. Είχε υπουργό οικονομικών και οικονομικό επιτελείο ο κύριος Τσίπρας επί 7 μήνες. Μετά έκανε ότι δεν το γνώριζε. Είχε οικονομικό επιτελείο, όπως και εσείς τώρα λέτε, εμείς θα πάμε να βάλουμε πρώτα τάξη στις τράπεζες. Τάξη στις τράπεζες. Αν δεν τα καταφέρετε. Διαγραφή του χρέους. Κύριε Νικήτα, αν δεν τα καταφέρετε όμως και φάτε πόρτα από τις τράπεζες και μετά οι τράπεζες βγάλει η οδηγία η Ευρωπαϊκή Κεντρική και ζητηθεί να κλείσουν. Καμία τράπεζα δεν μπορεί να απαγορεύσει τον εισαγγελέα να μπει μέσα. Όχι. Γιατί θα φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν όταν κλείσουν. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Δελιγιάννη, δεν με ακούτε. Και φεύγεις και, συγγνώμη, αν και κλείσουν και χαθούν οι καταθέσεις. Αν κλείσουν και χαθούν οι καταθέσεις, τι να το κάνω εγώ τότε? Πότε χάθηκαν οι καταθέσεις? Στην κατοχή χάθηκαν οι καταθέσεις? Πείτε μου μία χώρα, νομίζω, παρακαλώ, που άλλαξε νόμισμα, πήγε σε εθνικό και χάθηκαν καταθέσεις. Άρα λέτε και εσείς ψεφταράκο το πρωθυπουργό? Όχι ψεφταράκο, τώρα μην πω και χειρότερη λέξη γιατί με λένε και υβριστή. Μην φτάσω σε αυτό το σημείο. Δεν είναι και αυτό που λέγανε, που λέγατε προηγουμένως για το χωροταξικό. Ένα λεπτάκι, θα πάω και στο χωροταξικό. Το είπε, να το πάω είπε στις κρινίδες. Να πάω λίγο στις κρινίδες. Αναστασία, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς την. Ελάτε, ελάτε στις Κρινίδες. Τι, εδώ μέσα στο κέντρο καλώς είμαστε. Καλώς έρθετε στις Κρινίδες. Είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, Αναστασία. Αρκετές ώρες εδώ καλημέρα. Στο κέντρο. Πώς είστε καλημέρα. Εκεί, πώς είστε? Καλά, είμαστε λίγο μουντά. Έχει μια μουντάδα. Έβρεξε καθόλου το πρωί? Όχι, όχι, έτσι πολύ ψηλά, τίποτα, σχεδόν τίποτα, τίποτα, τίποτα. Πάντως λιγάκι ο καιρός άλλαξε λίγο, έτσι έχει. Έχει γίνει και αυτός. Καλά, έχει ζέστη. Σου... Έχει ζέστη. Ναι, ζέστη στάνταρ. Και εδώ 28 βαθμούς έχουμε στο κέντρο. Mm. Αλλά σου λέει τώρα πάνε για εκλογές οι Έλληνες. Ας τους κάνω και μερικά ψυχρά και κρύα και ζεστά ντους μαζί. Γιατί είναι λίγο περίεργο σήμερα από σήμερα. Πάνω στην κατοχή που λέει ο φίλος μας. Ναι. Μπορώ να μιλάω στον ελληνικό. Ναι, ναι, βέβαια. Τι λες τώρα σοβαρά, μιλάς. Λοιπόν, Μιχάλη. Ναι, στην κατοχή η προγιαγιά μου, πρόσφυγας από τον Πόντο εδώ, είχαν τα λεφτά που είχε, είχαν χάσει την αξία του. Ήτανε ταράλικα. Αυτό. Με τον Τσολάκο. Ναι, ήτανε ταράλικα. Τα ονομαζόμενα ταράλικα. Εγώ είχε ένα μπαούλο ο παππούς μου και έπαιζα χαρτάκια όταν ήμουν. Χρησιμοποιήθηκαν, εγώ αυτό. Ναι, ήταν όμως πλαστά, πρόσεξε. Ήτανε πλαστά αυτά αυτές οι δραχμές. Γιατί τις κόβαν οι Γερμανοί στο νομισματοκοπείο τώρα που υπάρχει στο Χολαργό και μάλιστα θέλοντας, όταν φεύγανε και οπισθοχώρησαν και φεύγανε, τότε ακριβώς πήγανε να ανατινάξουν και να καταστρέψουν τα φωτοτυπικά που φτιάχνανε τα νομίσματα. Και μια ομάδα από το ΕΑΜ το έμαθε από κάποιους υπαλλήλους και πήγανε και το διαφυλάξαν. Και έτσι φτάσαμε το 49 να τυπώσουμε τη δικιά μας τη δραχμή. Και μέχρι το 2001 να είμαστε η χώρα αυτή η οποία έχει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη. Και είχαμε όμως τη δραχμή, έφυγε η μισή Ελλάδα με τα πολεμικά, έφυγε στη Γερμανία να γίνουν gastarbeiter όμως. Ναι, ήτανε,
ήταν η συμφωνία που είχε γράψει. Η Δραχμή δεν τους βοήθησε να αναπτυχθούν μέσα στην Ελλάδα για να μην φύγουν. Ναι, γιατί ήταν κατεστραμμένη η Ελλάδα. Αναστασία, ήταν κατεστραμμένη, δεν είχε καμία υποδομή. Ακόμα και ο πρωτογενής τομέας δεν μπορούσε κανένας να πάει να δουλέψει στα χωράφια του, γιατί ήταν σπαρμένα με νάρκες. Δεν υπήρχαν γέφυρες, δεν υπήρχε τρένα, δεν υπήρχαν σταθμοί, δεν υπήρχε τίποτα. Τα κατέστρεψαν φεύγοντας οι Γερμανοί. Και χρειάστηκε χρόνος. Αλλά όμως η ανοικοδόμηση της Ελλάδος ξεκίνησε με εθνικό νόμισμα. Και επειδή όλες οι χώρες προέρχονταν από ένα καταστροφικό πόλεμο, δεν κάθισαν να σκεφτούν τι θα κάνουν στην Ελλάδα. Γιατί από την ίδρυσή της η Ελλάδα, από το 1827 σαν χώρα, πάντοτε είχε ξένο νόμισμα. Είχε τη χρυσή λίρα, είχε το χρυσό φράγκο, είχε την γερμανική δραχμή που είχε φέρει ο Όθωνας, είχε τα ράλικα αυτά που λες εσύ, τα κοντζαμάνικα, τα οποία μπορείς να μπεις μέσα στο ίντερνετ, στη Wikipedia και να ψάξεις εκεί, να δεις τις ισοτιμίες. Με 50 δισεκατομμύρια αγόραζες ένα ψωμί, ένα κομμάτι ψωμί. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με το εθνικό νόμισμα. Γιατί ήμασταν υποκατοχή τότε. Το κάνανε οι Γερμανοί για να παίρνουν το χρυσό της Ελλάδος και να παίρνουν και να το χρησιμοποιούν για να τροφοδοτούν την εκστρατεία του Ρόμελ. Παίρνανε ό,τι υπήρχε από σιτηρά, από τρόφιμα, τα πάντα. Τα στέλναν στην Αφρική, στο Ρόμελ. Εγώ άκουγα εχθές το κρατικό το κανάλι, τον Λαπαδίτσα. Ναι. Του κάνανε ερωτήσεις στη δημοσιογράφη, λοιπόν. Ναι. Και ξέρεις τι καταλάβαινα από αυτά που άκουγα. Για πες μου. Τι κατάλαβα εγώ από αυτά που άκουγα. Ότι πάλι, αν επιστρέψουμε πάλι στο εθνικό νόμισμα, ξανά από την αρχή καινούργιες περιπέτειες για τους Έλληνες. Δηλαδή ξέρεις τι δεν μ' αρέσει εμένα. Ε? Ναι. Εσύ τώρα εδώ μπορεί να μας λες για τη Δραχμή ότι θα είναι καλύτερα. Εμένα πάλι σαν πολίτη δεν μ' αρέσει αυτό το μία δεκαετία ευρώ, μία δεκαετία Δραχμή ή και όσος χρόνος ακόμη τέλος πάντων. Γιατί δεκαετία Δραχμή, δεν κατάλαβα. Μια ταλαιπωρία στον κόσμο. Αυτοί που τα προωθούν αυτά τα σχέδια το καταλαβαίνουν. Μα οι πολιτικοί το κάνανε αυτό το θέμα με το ευρώ, δεν το κάναμε εμείς. Ο Σιμίτης δεν μας ρώτησε, μας έβαλε εκεί στην ΟΝΕ, είναι καλύτερα για την Ελλάδα, και τελικά είναι καλύτερα για τα μεγάλα, τους μεγάλους, τέλος πάντων αυτούς τους μεγάλους οργανισμούς, τις μεγάλες πολυεθνικές. Δεν μας ρώτησε εμάς σαν λαό, θέλετε, και ρωτάει κανείς το λαό. Άρα είναι θέμα πολιτικών. Οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα το κάνανε αυτό, έτσι. Αλλά όμως επειδή σε βλέπω που διαβάζεις πολλή ιστορία, πες μέσα στην ελληνική ιστορία, στις εποχές της πτώχευσης, που πτώχευσε 4 φορές η Ελλάδα, θα δεις ότι και τις 4 φορές που πτώχευσε ήτανε με κλειδωμένο ξένο νόμισμα. Δηλαδή με το χρυσού κανόνα, με τη χρυσή λίρα, με το χρυσό δολάριο, Μιχαλή, με το χρυσό φράγκο. Το Λαπαβίτσα που είδε χθες η Αναστασία, αυτό αποκόμισες τίποτα άλλο πέρα από γεγονός? Εγώ ξέρω για το Λαπαβίτσα γιατί έχω και το βιβλίο του, έτσι. Δεν είναι μόνο το βιβλίο τώρα, έχει δοκιμαστεί. Ο Λαπαβίτσας είναι καθαρά μονεταριστής, ακούσε Αναστασία, είναι μονεταριστής. Ο Λαπαβίτσας τι λέει? Λέει θα φτιάξω εθνικό νόμισμα, τη Δραχμή, θα το ονομάσω Δραχμή, θα το ρίξω στις αγορές. Όπα κύριε, δεν θα ρίξεις τίποτα στις αγορές. Θα κλείσεις τα σύνορα διακίνησης του εθνικού κεφαλαίου. Θα ρίξεις το χρήμα μέσα στο λαό για να πάρει μπρος η οικονομία. Θα κάνεις αυτό που έλεγε ο Ρούσβελ. Τι είπε ο Ρούσβελ? Θα γκρεμίσουμε τους δρόμους μετά το 29, θα φτιάχνουμε καινούριους και θα γκρεμίζουμε και τις γέφυρες και θα φτιάχνουμε καινούριες γέφυρες για να μειωθεί η ανεργία μετά το κράκ του 29. Με τι? Με εθνικό νόμισμα. Λοιπόν, αλλιώς δεν γίνεται. Όλες οι πτωχεύσεις... Ο λαός όμως λέει 80% δίνει σε κόμματα που είναι, όχι θα, που είναι υπέρ του ΕΕ. Αυτό το λένε οι δημοσκόποι. Τώρα, τότε το 61% πώς είπε, το 62% πώς είπε, όχι άλλη λιτότητα. Είδες λοιπόν ότι θέλουν να λένε οι δημοσκόποι. Γιατί, δεν είπε όχι στο ΕΕ. Πρόσεξε, οι δημοσκόποι όλοι αυτοί έχουν έναν κοινό πατέρα, ξέρεις ποιος έχει, έχουν την Singular Logic, η οποία έχει θυγατρικές δημοσκοπικές εταιρείες. Λοιπόν, ξέρεις ποιος την έχει τη Singular Logic? Ο Ρότσιλ. Την αγόρασε από την Τράπεζα Πυραιός. Ήταν η θυγατρική της Πυραιός. Της Μινκ. Λοιπόν, όλο αυτό το πλέγμα δεν είναι μόνο οι τηλεοράσεις, δεν είναι μόνο οι εφημερίδες, δεν είναι μόνο τα... Δεν γλιτώνουμε. Ορίστε. Δεν γλιτώνουμε, λέω.
από αυτόν τον Rothschild δεν γλιτώνουμε. Δεν το ήξερες ότι η singular logic είναι του logic, του Rothschild. Όχι. Βεβαίως. Τώρα το μαθαίνω. Αυτό όχι, θα στο στείλω. Όχι. Ναι, θα στο στείλω. Θα το κάνω ένα κόπι και θα στο στείλω. Το έχω ήδη, ας πούμε, δεν είναι τίποτα. Αλλά ανήκει στο Rothschild. Λοιπόν, και όλες οι άλλες οι δημοσκοπικές είναι θηγατρικές. Γιατί προωθήσανε το Θοδωράκι. Έτσι πώς τον προωθήσανε, σε μια μέρα μέσα. Εντάξει, αυτό είναι... Το ίδιο κάνουν τώρα με τον Λεβέντη. Να γελάει και το Παρδαλό Κατσίκι. Κάνουν το ίδιο πράγμα, δεν κάνουν, σε μια μέρα μέσα. Πάρτο, βγες και εσύ. Δηλαδή, ό,τι είναι γερμανόφιλο, ό,τι είναι γερμανόβουλο, ό,τι είναι υποταγμένο στον κατακτητή της Ελλάδας. Δηλαδή, αν και εσείς κοιτάγατε προς τα εκεί, θα είχατε και εσείς μια προβολή αντίστοιχη, λες τώρα, Μιχάλη. Σίγουρα. Μα είναι δυνατόν. Κοιτάξτε. Είναι δυνατόν εγώ να γυρίσω να κοιτάξω τον Γερμανό? Εγώ τον βλέπω εδώ απέναντί μου και δεν του λέω ούτε καλημέρα τώρα. Αν πάρετε ένα ποσοστό ικανοποιητικό και μπείτε στη Βουλή, εσείς θα συνεργαστείτε με κανέναν? Με κανέναν. Κάτσε βρε Μιχάλη, με κανέναν. Έλα βρε Αναστασία, που ξέρω τώρα. Είμαστε πολύ δύσπεπτοι άνθρωποι. Δεν είμαστε ευκολοχώνευτοι. Με κανέναν. Απλώς τι θα γίνει. Αν μπούμε στη Βουλή, ξέρεις τι θα γίνει. Θα μάθουμε πολύ περισσότερα. Ρε παιδιά. Καλή, άκουσε λίγο. Παρακαλώ. Όλοι προεκλογικά, όλοι, τώρα μην αρχίσω, υπόσχονται τι δεν υπόσχονται. Τον ουρανό με τα άστρα. Ναι. Και μετά μόλις μπουν στη Βουλή, αρχίζουμε το παραμύθι. Ναι, ξέρετε, εμείς λέγαμε αυτό βέβαια, αλλά η κατάσταση είναι διαφορετική και δεν τη γνωρίζαμε. Οπότε το ερχόμαστε σε άμεση επαφή με τα προβλήματα. Πώς κάνεις αυτή την υπόθεση για μας, για το ΕΠΑΜ? Τη στιγμή που ξέρουμε τι ανθρώπους έχουμε. Πρώτα απ' όλα, εμείς, να σου πω το βασικό. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε την ιδεολογική ταυτότητα που έχουν τα άλλα κόμματα. Αριστερός, αριστερός της αριστεράς. Δεξιός, δεξιός της αριστεράς. Μέσα στο ΕΠΑΜ είναι ό,τι μπορείς να φανταστείς από πρώην ιδεολογίες. Εγώ ήμουν δεξιός. Αυτός που είναι συνυποψήφιος μου ήταν πρώην ΠΑΣΟΚ. Και πάει λέγοντας. Ο φίλος μου άλλος ήταν κουκουέ. Από τη στιγμή λοιπόν που πετάξαμε από πάνω την ιδεολογική μας ταυτότητα, την κάψαμε ουσιαστικά, από εκείνη τη στιγμή και μετά βλέπουμε μόνο την πατρίδα, την Ελλάδα, τη χώρα μας, τίποτα περισσότερο. Τίποτα απολύτως, τίποτα περισσότερο. Και είναι δυνατόν εγώ να κάτσω σε δύο τραπέζι. Πάντως είπε, ένα λεπτάκι η Αναστασία, είπε και η κυρία Σοφία πριν από λίγο, ότι εγώ έχω βαρεθεί τα μεγάλα κόμματα, αυτούς που προβάλλονται, θα πάω στα μικρά. Έχουμε 24 υποψηφιότητες, 19 κόμματα και 5 νομίζω συνδυασμούς κομμάτων. Άρα θα πρέπει ο κόσμος να μπει τώρα στα site, να ανοίξει, να δει, να διαβάσει, να ενημερωθεί. Μπας και ακούσει και κάναν από αυτούς που βρίσκονται υποψήφοι, είναι αρχηγοί. Δηλαδή χρειάζεται και ο πολίτης να αναλάβει και τις ευθύνες του. Δηλαδή έχουμε και υποχρεώσεις, αλλά έχουμε και δικαιώματα και θα πρέπει να καθόμαστε κάτω και να μην πετάμε την ψήφο τελευταία στιγμή και να λέμε, έλα μωρέ, εντάξει, άσε κτίρα, ας το βάλω εκεί. Δηλαδή, ας τα δούμε λίγο σοβαρά, να διαθέσουμε λίγο χρόνο, να ακούμε ενημερωτικές εκπομπές, να ψηλιαζόμαστε γιατί απουσιάζουν κάποιοι από αυτές τις εκπομπές και είναι οι μόνιμοι θαμώνες, οι ίδιοι και οι ίδιοι, και να ανοίγουμε και τον υπολογιστή, έχουμε τη δυνατότητα, και να πατάμε ΕΠΑΜ π.χ. και να μπαίνουμε να βλέπουμε τι πρεσβεύει το ΕΠΑΜ. Ή να πατάμε η Ελλάδα. Ή να ακούς τους λόγους, τις ομιλίες του Καζάκη. Ή αν δεν μπορείς να τις ακούς, έλα να ακούσεις. Μέσα σε δύο μήνες, σε τρεις μήνες ήρθε δύο φορές στην Καβάλα. Κύριε Νικητά, εγώ πιστεύω... Κάτσε δίπλα του. Είναι άνθρωπος που μπορείς να κάτσεις δίπλα του και να μιλήσεις. Πιστεύω ότι αυτό δεν μπορεί να σας το αποκλείσει κανένας, το να πάτε στην κοινωνία. Αυτό έκανε και ο Καρατζαφέρης. Και πήγε στην κοινωνία. Ναι. Αφού πήγε στην κοινωνία. Τα που ο κόσμος κατέβαινε και άκουγε τους υποψήφιους και έτσι. Ξεχάστε τα παιδιά. Ξεχάστε τα. Τι πράγμα δεν κατάλαβα. Δεν σ' άκουσα καλά. Λέω, εκείνα τα παλιά που κατέβαινε ο κόσμος να ακούσει υποψηφίους και τα λοιπά, ξεχάστε τα. Έχουν παρέλθει αυτοί οι χρόνοι. Ξεχάστε τα. Ο κόσμος πιστεύω ότι κυρίως μέσα από το... Κάτσε τώρα, Αναστασία. Την Παρασκευή δηλαδή που θα είναι ο Τσίπρας εδώ στην πλατεία, δεν θα πρέπει να γεμίσει και να αποκλειστεί η πλατεία? Τα κομματώσει τώρα πάνω. Συγγνώμη, Σταύρο, για πες μου, εξήγησέ μου το πρέπει. Ενώ αφού θεωρεί ο ίδιος ότι έχει ένα ρεύμα στην κοινωνία, θα πρέπει ο κόσμος να κατέβει, να του πει μπράβο, τα πήγες έτσι, το πάλεψες, έκανες ό,τι μπορούσες. Έσωσες και εσύ τη χώρα κτλ. Δηλαδή, αν ο κόσμος αύριο είναι λιγοστός την Παρασκευή και επίσης είναι και λιγοστός στο Καζάκι, σημαίνει ότι τελικά έχουμε αυτό που είπες επιβεβαιώνεται. Ότι ο κόσμος τους έχει μεν
απαξιώσει, δεν πάει να τους δει, αλλά τελικά στους, στα ψηφουλάκια το σκέφτεται μήπως το ρίξει κατά εκεί. Κοίτα να δεις, άμα θέλει ο Καβαλιώτης να κάνει βόλτα μέσα στο απόγευμά του, θα την κάνει, δεν το συζητώ. Εγώ πιστεύω ότι οι περισσότεροι που πάνε και ακούνε είναι έτσι. Είναι, έχουν αυτή την... με αυτό το σκεπτικό κατεβαίνουν. Δεν νομίζω δηλαδή ότι αυτοί που θα πάνε να ακούσουν τον Τσίπρα θα τον ψηφίσουν κιόλας. Εχθές ακούγαμε τι έλεγε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας να μας εξηγήσει τι εννοούσε όταν έλεγε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα. Α, μπράβο. Είπε χθες αυτός, στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Δεν ήταν ποιητική αδεία. Ποια ποιητική αδεία ήταν. Εδώ οι άνθρωποι έχουν ιδιαίτερο σκεπτικό. Ναι. Κάποτε έλεγε ότι τα ψάρια του Αιγαίου ανήκουν στο Αιγαίο. Ναι, είναι κάποια πράγματα που ξεφεύγουν. Έχει πει πολλά τέτοια χαζά. Ένας πρωθυπουργός δεν πρέπει να τα λέει. Είναι θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ναι, ένας πρωθυπουργός δεν πρέπει να τα λέει και απορώ γιατί δεν τον μάζεψε ο Καμένος. Γιατί ο Καμένος είναι... Και ο Νταβούτογλου τα ίδια λέει, ότι δεν υπάρχει σύνορα στο Αιγαίο. Ναι. Εμείς τελικά τι είμαστε, Έλληνες ή προδότες. Τι είμαστε, αυτό είναι προδοτική δήλωση. Δεν είναι δήλωση Έλληνα τέως πρωθυπουργού. Γι' αυτό εγώ λέω ότι οι πολιτικοί μας έχουν περάσει τον Ρουβίκονα, διαβήκαν τον Ρουβίκονα και πλέον για μένα είναι στην απέναντι πλευρά. Το δίλημα για μένα είναι προδότης ή πατριώτης. Τώρα, αν δεν υπάρχει η κατάλληλη μόρφωση ή η παιδεία ή η συμπεριφορά, η μάθηση, οτιδήποτε, πείτε το όπως θέλετε, να καταλάβει ο ψηφοφόρος ποιος τον εξαπατά, ποιος τον προδίδει, ποιος είναι... Ποιος έχει ανοίξει την Κερκόπορτα και μας έχει φέρει μέσα. Αυτό που λες τώρα θα γίνει σε βάθος ετών, σε βάθος χρόνου. Δεν μπορεί να γίνει από τη μία πλευρά 40 χρόνια να υπηρετεί ένα σύστημα δικοματικό και μετά να του πεις 2-3 χρόνια άλλαξέ το και τώρα ξεκίνα να είσαι με τη λογική να παλεύεις και να βλέπεις αν αυτά τα προεκλογικά λόγια γίνονται πράξεις μετεκλογικά. Δηλαδή μη ζητάμε από το εκλογικό σώμα να αναβαπτιστεί μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Μα υπάρχει το ίντερνετ. Ναι, πες. Σταυρό, τώρα πάνω σε αυτό που λες, δίνεις άφηση αμαρτιών στο... Όχι, δεν δίνω, αλλά οι συνταξιούχοι την Παρασκευή θα είναι περισσότεροι στο Τσίπρα από ότι στον Καζάκη. Κάνω μια μικρή πρόβλεψη, μακάρι να πέσω έξω. Αλλά ο συνταξιούχος το ένιωσε στη τσέπη του πριν από λίγες μέρες. Φυσικά το ένιωσε. Άρα δεν μπορεί να πάρει σημαία τώρα και να πάει να πει μπράβο Τσίπρα, μου είχες πει δεν θα σου κόψω τη σύνταξη. Θα σου δώσω και το 13ο, θα σου αποκαταστήσω και αυτό, τη συμμετοχή, τα φάρμακα, το ένα, το άλλο και μετά να πάει να κουνάει σημαίακι. Αυτό, συγγνώμη, αλλά αγγίζει τα όρια του παραλόγου. Δεν είναι παράλογο. Γι' αυτό κάνανε και τα capital control. Γιατί τα κάνανε? Για να εκβιάσουν τους συνταξιούχους. Δεν υπήρχε άλλος λόγος. Κάτι άρα, θα έλεγες για το... μια πρόβλεψη, να το θυμάστε. Για το χωροταξικό θα έλεγες. Από το 16 θα γίνει bail-in στις καταθέσεις. Εντάξει, τώρα εσύ μας κάνεις τη χειρότερη. Μα πρόβλημα. Είναι ο νόμος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού, του AMS. Πες μου λίγο, πες μου για το χωροταξικό, κάτι θα έλεγες πριν από λίγο. Το χωροταξικό το είπε ο Βέρος. Το είπε. Ότι τι θέλουν, γιατί να το κάνουν. Για να πάει στο ΤΑΙΠΕΔ, γιατί θέλουν το λιμάνι της Καβάλας, παιδιά. Όχι μόνο της Καβάλας, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Καβάλας... Βόλου, αυτά τα λιμάνια. Εκτός δηλαδή, θα πάνε τώρα λέτε να κουνάνε σημαίακια στο ΣΥΡΙΖΑ τη στιγμή που έχει πουλήσει ο ίδιος ο Τσίπρας το αεροδρόμιο της Καβάλας στη Μέρκελ. Ωραία είστε ρε. Μπράβο σας. Συγχαρητήρια. Και κάνουν το χωροταξικό για να πουλήσουν το λιμάνι. Γιατί είναι ενδεχόμενοι... Μην ξεχνάμε τα ονόματα. Το αεροδρόμιο της Χρυσούπολης. Το αεροδρόμιο της Χρυσούπολης, εντάξει. Στο νομό Καβάλας. Στο νομό Καβάλας, σωστά. Μπράβο. Λοιπόν. Δόθηκε στη Φράπορτ. Πού δόθηκε, σε κρατική εταιρεία δόθηκε. Γιατί η Φράπορτ είναι κρατική εταιρεία. Αφού είχαν κάτι εμπλοκές εκεί, δίθεν τα δώσανε. Άρα όλα αυτά που τόσα χρόνια δεν ήμασταν ικανοί να τα πάρει η Καβάλα και οι Καβαλιώτες να τα διαχειριστούν, οι δημοτικές αρχές. Όχι, όχι. Εγώ βάζω και αυτή την πλευρά. Γιατί τότε δεν είχαμε μνημόνια πριν το 10. Άρα τόσα χρόνια καθόμασταν, κοροϊδεύαμε τον εαυτό μας. Έχανε η Καβάλα, πανταχώθεν ευτυχώς, το μόνο που της έμεινε είναι ο τουρισμός και τώρα που έχουμε το ΤΑΙΠΕΔ που ορμάει και με την ανοχή του ΣΥΡΙΖΑ ξεπουλιούνται και τα αεροδρόμια, τώρα θα φτάσουμε σε σημείο να ανησυχούμε μη πουληθεί το λιμάνι, μη πουληθεί το ένα, μη πουληθεί το άλλο, τα στρατόπεδα μη τα βγάλει και αυτά το ΤΑΙΠΕΔ, μη το ένα, δηλαδή
Έχουμε φτάσει και έχουμε χάσει τον μπούσουλα πια. Γιατί για το περιουσιολόγιο, γιατί δεν λέει κανένας τίποτα. Που θα πρέπει εγώ να δηλώσω στο περιουσιολόγιο που δεν του κάνουν ερώτηση του Τσίπρα, να δηλώσω το χρυσό σταυρουδάκι που με έκανε η νουνά μου, το βαφτισινιό δώρο, τις βέρες μου, το χρυσό δαχτυλίδι που με έδωσε ο μπαμπάς μου, να δηλώσω τον παόλο της γιαγιάς μου που ήρθε από τη Σμύρνη. Τα τσιβάρια ό,τι έχω δηλαδή, να τα δηλώσω. Εγώ δεν έχω ούτε σταυρουδάκι, ούτε δαχτυλιδάκι. Εσύ άμα έχεις και κοστίζουν 100.000 ευρώ, λέω τώρα. Μα πρέπει να το δηλώσω, αλλιώς είμαι πορωφυγάς. Εάν κοστίζουν τόσο, δεν είναι περιουσία αυτή αμέσως. Το σταυρουδάκι μου να δηλώσω, αυτό λέει το περιουσιολόγιο. Ό,τι κινητή περιουσία έχεις που έχει αξία. Ωραία, το σταυρουδάκι μου έχει αξία. Δεν είναι μόνο κινητή. Έχω μια εικόνα του παππού μου από το 1813, του προ-προ-προ-παππού μου, πρέπει να τη δηλώσω κι αυτήν. Λοιπόν, έχω και ένα και εικόνα δηλαδή. Περιουσιακά στοιχεία με τα οποία εσύ θεωρείς ότι δεν είσαι φτωχός, αλλά είσαι ένας μέσος, μεσοαστός. Τι δεν είμαι φτωχός, το σπίτι το χρωστό, στο νόμο Κατσέλη πήγα το. Άλλο λέει τώρα, άλλο λέει η Αναστασία τώρα. Δεν το κατάλαβα δηλαδή αυτό. Μα αυτό λέει το περιουσιολόγιο, το ανοίξατε να διαβάσετε τι λέει μέσα. Διαβάστε το, μπείτε μέσα στο ίντερνετ. Πατήστε περιουσιολόγιο, μπείτε μέσα στο τρίτο μνημόνιο να δείτε τι λέει για το περιουσιολόγιο. Άλλο λέει τώρα η Αναστασία. Λέει μήπως η διαδρομή για να καταγράψεις τον αδήλωτο πλούτο είναι αυτή κατά αυτόν τον τρόπο που θα μπορούσε να γίνει και με το περιουσιολόγιο. Αφού, αφού μπορείς να, δεν μπορείς να το κάνεις αλλιώς. Να καταγράψεις αμέσως τον αδήλωτο εσείς πλούτο. Εσείς στο ΕΠΑΜ 15.000, τι λέτε. 15.000 offshore εταιρείες έχουν οι ολιγάρχες. Ναι. Λοιπόν, με ένα νόμο της κλείνεις και δημένεις όλα τα περιουσιακά του στοιχεία. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Ωραία, πόσια. Θα γράψω εγώ τώρα το σταυρουδάκι, το βαφτισινιό που με έκανε η νουνά μου. Μάλιστα. Άρα λες ότι, όπως το λέμε στη πιάτσα, αυτά είναι ξεκαρφώματα, έτσι απλά να τα δηλώνουμε. Εκεί το είπες και το ξαναείπες, τελικά αυτό το σταυρουδάκι μάλλον στην πολύ και θα τον αγορεθεί. Ένα απλό σταυρουδάκι, λέω τώρα, έχω ένα σταυρό που με έκανε η σύζυγος δώρο. Εντάξει, να μην το φοράω, πρέπει να το δηλώσω. Ή του παπά μου το δαχτυλίδι που όταν πέθανε που το έβγαλε από το, από το χέρι του και το έβαλε σε μένα και έχει ένα ρουμπίνι επάνω. Αυτό πρέπει να το δηλώσω. Κάτσε, άμα έχει ρουμπίνι, με συγχωρείς. Του παπά μου ήτανε. Ρουμπίνι, δηλαδή. Του παπά μου ήτανε, του το έκανε όταν παντρεύτηκε δώρο ο πεθερός του. Και το έβγαλε και μου το έδωσε. Και με, ο γιος μου εν πλήρη αφελία, με λέει παπά πότε θα πεθάνεις να το δώσεις. Ακούστε με λίγο τώρα επειδή το έχω... Αναστασία, είναι χύμαρος ο Μιχάλης και ειλικρινέστατος, αλλά πέστε μου λίγο τώρα με το χέρι στην καρδιά, επειδή οι νόμοι ψηφίζονται, δόξως ο Θεός, έχουμε ένα αυθονία, έχουμε πολυνομία, έχουμε προβλέψει τα πάντα. Το θέμα είναι, πιστεύετε ότι αυτό θα εφαρμοστεί ποτέ, θα κάτσει κάτω στο περιουσιολόγιο ο άλλος να γράψει το δαχτυλίδι, το σταυρό, γιατί το ένα, το άλλο. Εσείς πιστεύετε ότι θα μας κόβαν τις συντάξεις, όχι, θα κόβαν τα φάρμακα. Πώς θα ελεγχθεί το γεγονός αυτό, δηλαδή μπορεί να χτυπήσει πόρτα σου τώρα. Μα λέει μέσα στο περιουσιολόγιο ότι θα δημιουργηθεί ειδικό σώμα το ένα οποίο λεπτό θα μπαίνει μέσα στο σπίτι. Ωραία. Μετά από καταγγελία χωρίς άδεια εισαγγελέα. Δηλαδή τώρα, άμα χτυπήσουν την πόρτα σου και σου πούνε πάμε μέσα στη μπιζουτιέρα να δούμε. Θα το κάνουν φίλο φτέρω το σπίτι, ναι. Αλέστα το... Εγώ από όσο έχω καταλάβει, αυτό που λες δεν θα γίνει. Εγώ έχω καταλάβει ότι θα μπούμε μέσα στο TaxNet και θα διορθώνουμε τα στοιχεία μας, τα περιουσιακά που δηλώνουμε. Mm-hmm. Και θα γίνεται μια σύγκριση με τις δηλώσεις που έχουμε κάνει στο κτηματολόγιο. Και εκεί θα υπάρχει η σύγκριση αυτή για να φαίνεται τι έχει αποκριθεί, τι δεν έχει δηλωθεί, ώστε να πηγαίνει πλέον στο κράτος, ό,τι δεν είναι δηλωμένο σε φορεία και σε κτηματολόγιο, να πηγαίνει να περιέρχεται στην περιουσία του κράτους. Ερώτηση, Αναστασία, ερώτηση. Τα περιουσιακά στοιχεία των 15.000 offshore εταιριών συμπεριλαμβάνονται μέσα στο περιουσιολόγιο, ουχή. Τα περιουσιακά στοιχεία των offshore 15.000 εταιριών των ολιγαρχών, ουχή, δεν συμπεριλαμβάνονται. Θα έπρεπε. Αυτό είναι. Λοιπόν, εδώ όλοι οι βουλευτές... Λοιπόν, μας κοροϊδεύουν τελικά. Μα όλοι οι βουλευτές έχουν λάθος πόδεν έσχες. Μας κοροϊδεύουν. 110 βουλευτές δεν τους καλάνε πάλι να δηλώσουν το πόδεν έσχες τους. Γιατί. Πάλι καλά που τους κάλεσαν.
πάλι καλά που τους κάλεσε. Ά, εντάξει, είναι για το... Όχι, είναι το μελάνι που αφήνει σου πια. Παιδιά, είναι για το Θεαθήνα τα περισσότερα από αυτά. Ναι, έτσι, είναι δυνατόν να γίνονται ουσιαστική αναστασία. Όταν βάζεις κάτω και τα δηλώνεις, πρέπει να είναι 300, δεν είναι ούτε ένα εκατομμύριο ούτε δύο εκατομμύρια. Αυτοί οι 300, και επειδή είναι και τα πρότυπα, πρέπει να δίνεις και τη σωστή εικόνα στον ελληνικό λαό που δεινοπαθεί. Πρέπει να μην τους λες κάθε φορά στο λαό, θα τους εξετάσω. Είχανε αδήλωτα κάποια, δεν προσκομίσαν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία. Εδώ πρέπει να πέφτει ο Πέλεκης, όπως σου λέει, δεν έκανες αυτό ή παρέλειψες να καταθέσεις το ΦΠΑ σου στη συγκεκριμένη ημερομηνία. 500 ευρώ πρόστιμο. Δεν το συζητάει. Δηλαδή εδώ ξεφεύγουμε σε όριο αυστηρότητας στον πολίτη και ανεχόμαστε τον βουλευτή να έχει τελειώσει, να έχει συνταξιοδοτηθεί, να έχει θεμελιώσει ίσως και δικαίωμα, να έχει αποχωρήσει και να υπάρχει μια εκκρεμότητα πριν από 5, 10, 15 χρόνια. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι και υπάρχει και ατιμωρησία. Γενικότερη, διάχυτο το αίσθημα αυτό της ατιμωρησίας και το ξαναλέω, και δεν, είναι μόνο, ναι, δεν είναι μόνο οι offshore. Είναι και όλοι οι καταχραστές του δημοσίου χρήματος, όλοι οι καταχραστές που αντί να θεσπιστεί ένα ειδικό σώμα στα δικαστήρια, το οποίο να είναι με εισαγγελείς και δικαστές, να το ονομάσουν καθαρά χέρια π.χ. και αυτοί να παίρνουν αυτές τις υποθέσεις καταχρήσεων. Και σε χρόνο ντετέ, όταν ο Λαβρεντιάδης χρωστάει εκατοντάδες εκατομμυρίων στο ελληνικό δημόσιο, δεν μπορεί τώρα να κάθεται και να εκμεταλλεύεται αυτή την επιχείρηση εκεί στη Βουφουλού και να λέει ότι αυτά είναι στην οικογένεια Λαβρεντιάδη. Δεν είναι δυνατόν αυτό να το βάλεις στη λογική αυτού που πάει τώρα γιατί χρωστάει στο δικαστήριο και κάθεται στους καμνί. Που τα κόμματα του δώσανε την άδεια και έφτασε την τράπεζα. Φυσικά. Άρα καταλήγουμε σε κάτι, ότι είμαστε η μεγαλύτερη εγκληματική συμμορία αποκτήσεως του ελληνικού κράτους είναι εδώ και είναι όλοι μες στη Βουλή. Και εκεί επιθυμεί να μείνει για πάντα. Ποιος το έφερε το Λαβρεντιάδη του Φουλού? Ποιος τον έφερε? Καλακής τον έφερε. Ποιος έβαλε στην τράπεζα τη δικιά του τον κουνιάδο του? Ο Βενιζέλος. Ποιος ήταν γενικός διευθυντής στην τράπεζα του Λαβρεντιάδη? Ο πρώην πρόξενος της Αμερικής. Α, πώς για? Ο Καλατζής μαζί με τον Μητροπολίτη Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου δεν έφεραν εδώ το Λαβρεντιάδη. Ναι, αυτό που είπε και ο Εμμανουηλίδης είναι ότι τον διευκόλυνε ο Καλατζής. Ο Μητροπολίτης απλά είχε μία προσφορά για τον Άι Γρηγόρη όταν ήρθε εδώ και προσκύνησε ο Λαβρεντιάδης και τότε όλοι παίρναν προσφορές δωρεές από τον τότε μεγάλο επιχειρηματία Λαβρέντι Λαβρεντιάδη, για να μην αδικούμε κανέναν. Αλλά αυτό που έμειναν εξερεύνητο ήταν η δήλωση του Εμμανουηλίδη του Τάκη και στο στούντιο 7 τότε που λειτουργούσε και στην εφημερίδα μας στη Νεάπολη στην επόμενη μέρα, που είπε ξεκάθαρα ότι τον διευκόλυνε, ήταν ο Γιώργος ο Καλατζής και τον διευκόλυνε για να πάρει τη Βουφουλού. Αυτό σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης ή του κόσμου, πολιτισμένη, θα έπρεπε να έχουμε αυταπάγγελτη έρευνα του εισαγγελέα. Τι σημαίνει ένας πολιτικός να διευκολύνει? Εδώ υπάρχει το εξής ερώτημα. Ο Καλατζής έγινε δύο φορές βουλευτής. Και πρόεδρος Βουλής. Ποιος φταίει? Ποιος φταίει? Ποιος φταίει? Αυτοί που το ψηφίσανε. Μη ρίχνουμε το βάρος στον ελληνικό λαό. Εγώ δεν θέλω να το ρίχνω στον ελληνικό λαό το βάρος. Όχι, Μιχάλη, εσύ είσαι υποψήφιος τώρα και θέλεις να το παίζουμε ότι όλοι είμαστε εξαπατημένοι. Όχι, δεν είμαστε εξαπατημένοι. Αυτός που παρακαλάει τώρα το βουλευτή και να βάλει το παιδί του και αύριο δεν το βάζει το παιδί του, είναι άξιος της μοίρας του. Το πελατειακό και το ρουσφετολογικό εξέθρεψε όλες τις γενιές. Θυμάμαι την άλλη, γιατί τι μίλαγες για τον Καλατζή και έλεγες τέλος πάντων διάφορα που συνέβαιναν με τον Καλατζή, βγήκε η άλλη να σε μαλώσει. Εγώ δεν έχω θέμα μαλώματος, εγώ έχω στοιχεία. Όταν έβγαλα... Γιατί να μην πεις για τον Καλατζή? Καταρχάς είσαι μέσω ενημέρωσης, Αναστασία, είσαι δημοσιογράφος, ξέρεις πώς γίνεται. Είσαι υποχρεωμένος, ναι, να ενημερώνεις εμένα και οποιοδήποτε άλλο σε ακούν ότι ο Τάδε και ο Δίνα βουλευτής κάνει αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Ναι. Δεν κατάλαβα. Απλά ξέρεις πολύ καλά πως η δημοσιογραφία πολλές φορές αφήνει κάποια πράγματα εκτός. Η αλήθεια πολλές φορές δεν βγαίνει, γιατί υπάρχουν δυστυχώς διάφορες σχέσεις, υπάρχουν προσωπικά, υπάρχουν φόβοι, υπάρχει κυνήγι όταν ο άλλος είναι και βουλευτής, είναι και υπουργός, είναι και αντιπρόεδρος, έχει και πόστο που μπορεί να σε κυνηγήσει σε εισαγωγικά. Δηλαδή όλα αυτά τα φιλτράρει ένας δημοσιογράφος και λέει, έλα μωρέ τώρα, κάτσε να ασχοληθώ εγώ με αυτό. Δηλαδή όταν εγώ ρωτούσα τότε που ήταν εκτός Βουλής,
που έχασε η Νέα Δημοκρατία. Και ωραία και καλά, έμεινε εκτός Βουλής. Ότι είχε ξαναβγεί μόνο ο Παναγιωτόπουλος που είχε βγει τότε. Και δηλώνει ο ίδιος ο πρώην υπουργός 180.000 στη φορολογική του δήλωση τότε που δεν ήταν βουλευτής. Κάθισα και αναρωτήθηκα και λέω: ας βγει να μας πει από πού είναι τα λεφτά. Δεν πήραμε απάντηση. Όλοι λέγανε: εντάξει, από το φαρμακείο είναι. Αλλά εγώ είναι δυνατόν. Εγώ ζήτησα τα στοιχεία από τον Εμμανουηλίδη και δεν μου τα έδωσε. Γιατί εσύ ρωτούσες από πού τα έχει το όνομα του, του λαού, του κόσμου που σε ακούει σαν δημοσιογράφο και λογαριάζει αυτά που λες και αυτά που ρωτάς εσύ στον σταθμό του. Τώρα, δεν σε λογαριάζει αυτό, γιατί υπάρχουν κάποιοι μέσα από αυτόν τον λαό που το στηρίζουν. Και όσο αυτός έχει στήριξη από τον λαό, τοπική κοινωνία, του λέει και τι με νοιάζει εμένα τι λέει ο Τελιγιάννης. Εμένα με ψηφίζουν. Εμένα με στέλνουν στη Βουλή. Ας πάει να γαμνίζει ο Τελιγιάννης. Συγγνώμη που το λέω. Εντάξει, αλλά η στεροφημία ενός πολιτικού... εγώ δεν το παίρνω. Καλά το κάνεις και το λες, γιατί εγώ μένω σε αυτές τις έρευνες και φυσικά δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να μου φέρει εδώ τη φορολογική δήλωση και να μου πει αυτές οι 180.000 είναι από αυτό τον κωδικό, έχουν πληρωθεί από αυτή την εταιρεία, έχουν βγει από αυτή τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Ξέρεις ότι εγώ δεν κολώνω να τα βγάλω. Όταν όμως περιέργως δεν λέγεται από πού προέρχεται ένα τόσο μεγάλο εισόδημα, ο δημοσιογράφος το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να εξακολουθεί να ρωτά. Τίποτα παραπάνω. Ναι, δεν πρόκειται να πάρεις απάντηση, κύριε Δελυγιάννη. Όχι, όχι. Άκουσε με λίγο. Εγώ θα την πάρω την απάντηση, γιατί μπορεί να αργήσω, αλλά εγώ θα βρω τι γράφει στη φορολογική δήλωση δίπλα τα έσοδα αυτά που προέρχονται, γιατί τα έχει δηλωμένα. Ναι, ξέρω ότι τα έχει. Αλλά αν είναι δηλωμένα και είναι έσοδα φαρμακείου. Του φαρμακείου που έχει. Φαρμακείο, ρε, όχι, όχι, θα μου το έστελνε σε χρόνο ντετέ. Το... Θα πάρεις υπάλληλο, Μιχάλη. Ναι, 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 αμέσως. Τη φωτοτυπία, τη φωτοτυπία της φορολογικής του, αν ήταν έσοδα από το φαρμακείο, θα μου την έστελνε όχι σήμερα, χθες. Είναι από αλλού οι πηγές αυτές των εσόδων, τις οποίες ο ίδιος περιέργως δεν θέλει να τις δημοσιοποιήσει. Αλλά εγώ θα συνεχίσω να ψάχνω και θα συνεχίσω να ερευνώ το θέμα, γιατί είναι εν ενεργεία βουλευτής, ήτανε. Αντιπρόεδρος και όπως δήλωσε και ο ίδιος, κάποτε θα γυρίσει. Θέλει να γυρίσει. Η πολιτική είναι ένα ανθρώπινο είδος. Και εμένα με ανησυχεί και το άλλο, να σας πω και την άλλη όψη του νομίσματος, ότι υπάρχουν βουλευτές και στην Καβάλα που έχουν μηδενικά εισοδήματα. Έχουν μηδενικούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Καλύτερα, να είμαι συγκεκριμένος. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορεί τώρα να δηλώνει ένας βουλευτής πρώην. Στέλεχος του κόμματος, του ΤΑΔΕ, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας να δηλώνει 35 ευρώ στο λογαριασμό τραπέζης ή 65 ευρώ. Mm-hmm. Υπάρχουν, είναι. Αυτά πρέπει να δικαιολογούνται. Δηλαδή, δεν μπορείς να μην έχεις λεφτά ενώ είσαι βουλευτής στο τραπεζικό σύστημα. Πρέπει να τα αποδεικνύεις. Ή είχαν μέχρι πρότινο στην προηγούμενη θητεία και μετά από 4 χρόνια περιέργως τα λεφτά αυτά εξαφανίστηκαν. Yeah. Πού πήγαν, μιλάμε για μεγάλα ποσά. Μιλάμε για ένα ποσό που μπορεί να αποκομίσει κάποιος σε μία θητεία. Αν βάλουμε 8, 9, 10 χιλιάδες το μήνα επί 4 χρόνια, είναι ένα μεγάλο ποσό το οποίο δεν μπορεί να εξαφανίζεται. Μπορεί να είχαν χρέη, ρε, ναι, αλλά πρέπει να τα προσκομίσεις αυτά. Να πεις πλήρωσα αυτό, πλήρωσα εκείνο. Συνήθως γίνεται μία μεταφορά χρημάτων σε συγγενικά πρόσωπα τα οποία περιέργως πλουτίζουν. Είσαι αγορά ομολόγων. Γι' αυτό δεν θέλουν να βγούμε από το ευρώ. Να σας το πω, να το ξέρετε. Το μεγαλύτερο κομμάτι, γι' αυτό δεν βγάλανε και την έκθεση, δεν δημοσιοποιήθηκε από την Επιτροπή Αλήθειας η έκθεση, διότι μεγάλα, μεγάλα κομμάτια του χρέους σε αγορά ομολόγων τα έχουν οι πολιτικοί μας. Και από αυτό αποκομίζουν κέρδος. Γι' αυτό πρέπει να... Και δεν ανοίγουν οι λίστες. Γι' αυτό δεν ανοίγουν οι λίστες. Ναι. Αν δείτε τώρα η Νέα Δημοκρατία... αυτοί που κατεβαίνουν τώρα μέσα μαζί με το ΠΑΣΟΚ είναι όλη η λίστα Λαγκάρτ μέσα. Όλη η λίστα Λαγκάρτ. Μάλιστα. Αναστασία, Αναστασία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά και καλή συνέχεια. Γεια σου, Αναστασία. Μιχάλη, εγώ να πω μόνο μια κουβέντα έτσι να κλείσω με αυτό. Έτσι είχες τίποτα άλλο να με ρωτήσεις? Όχι, σ' ακούμε. Ναι. Ότι αυτή τη στιγμή δεν ζούμε ιστορικές στιγμές μιας χώρας ή της πατρίδας μας. Ζούμε τις τελευταίες στιγμές της χώρας μας. Και πολύ φοβάμαι ότι θα είναι και οι προτελευταίες εκλογές αυτές. Προτελευταίες. Ναι. Μάλιστα. Γιατί με αυτό το μνημόνιο που έρχεται έχει να γίνει ο κακός χαμός.
αυτά που διάβαζα και προχθές μέσα στο μνημόνιο. Και την αυτά επόμενη που φορά θα τα μας τα πεις αυτά. Τώρα προς το παρόν αγγίξαμε τις 12. Πρέπει να σε αποχαιρετήσω και σε ευχαριστώ θερμότερα για την επικοινωνία. Ευχαριστώ. Και στο λαό κοντά να είσαι και να τους μιλάς με ειλικρίνεια. Αυτό παίζει ρόλο. Ναι. Πολύ μεγάλο ρόλο πια στις μέρες μας. Καλημέρα.